της αληθείας, πατριαρχούπαρον, τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερδέ και σκήνωσον ημί, εκαθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθόμαστε. Από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων έχουμε ξεκινήσει και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε, εκτός αν παρεμβάλλουμε κανέναν Άγιο στη μέση που εορτάζει. Όσο για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, έχω την εντύπωση ότι έχουμε όλοι μας υπόψη ότι είναι το βιβλίο το πέμπτο στη σειρά μετά τα Ευαγγέλια και ότι είναι γραμμένο από τον γιατρό, τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και ότι βεβαίως το στέλνει επειδή αγαπούσε έναν ονόματι Κράτιστο Θεόφιλο, ένα επίσημο πρόσωπο της εποχής του, της αποστολικής εποχής. Και αρχίζει βέβαια ευθύς εξ αρχής με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την εποχή που ο Κύριος σταυρώθηκε βέβαια και κυρίως που αναλήφθηκε. Έστειλε στη συνέχεια το Πνεύμα το Άγιο. Το στέλνω, λέγει το βιβλίο, το πράξιο των Αποστόλων, για να έχεις συνείδηση και γραπτός βεβαίως, σχετικά με εκείνα που σου είχα διδάξει και σιγά κατηχήσει. Περιών κατηχήθης λόγων, λέει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Μνημονεύει για τις ημέρες της Αναστάσεως του Κυρίου, τις οποίες κάναμε λόγο στην περασμένη σύναξη, κατά τις οποίες έκανε την παρουσία του ο Κύριος στους μαθητές και τον έβλεπαν αναστημένο, αλλά μνημονεύει και την ανάληψη του Κυρίου, την ανάληψη του Κυρίου Καλαλαίο, που τον είδαν οι Άγιοι Απόστολοι να ανεβαίνει στον ουρανό. Για το γεγονός αυτό, την ανάληψη, κάνει λόγο και ο ψαλμωδός, ο προφήτης Δαβίδ. Ανέβη Κύριος εν αλλαγμό, εν φωνή σάρπιγος, λέει σε ένα ψαλμό που το έχει γράψει, έχουμε δει και άλλες φορές, 1080 χρόνια πριν ο Κύριος γεννηθεί σαν άνθρωπος. Ανέβει ο Κύριος, σαν εν αλλαγμό. Αλλαγμό σημαίνει ότι άγγελοι. Ναι, τον έψαλαν οι άγγελοι επάνω την ώρα, ώρα που ανέβαινε. Αυτό όμως σημαίνει ότι ήταν κάτω και ανέβη. Ανεβαίνοντας. Βέβαια, ανέβη. Ναι. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, τι δε έστι ανέβη
Η μη ό,τι και κατέβει. Αυτός που κατέβει. Τι συνέβη, τι έχει να πει ότι ανέβηκε, ό,τι και κατέβηκε, από εκεί που ανέβηκε. Ανέβηκε εκεί που ήταν πριν γενέστε τον κόσμο, πριν να γίνει κόσμος. Γράφει και γι' αυτό, γιατί βεβαίως ήταν αυτό της μάρτυρας. Είδε με τα μάτια του τα γεγονότα και τα οποία γράφει και στο Ευαγγέλιο και στις πράξεις των Αποστόλων. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μιλάει με τόση βεβαιότητα για τα γεγονότα αυτά, με όση βεβαιότητα βλεπόμαστε εμείς και ακόμη πολύ πιο μεγαλύτερη βεβαιότητα. Αναφέρει, γράφει του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Ο εωράκαμεν, αυτό που έχουμε δει με τα δικά μας μάτια, ο ακικώαμεν, αυτό που έχουμε ακούσει με τα δικά μας αυτιά, ο εχείρεση μόνε ψηλάφισαν, αυτό που τα δικά μας χέρια το ψηλάφισαν». Εωράκαμεν και μαρτυρούμεν. Αυτά τα βεβαιώσαμε, τα πιστοποιήσαμε προσωπικά, ζωντανά και μαρτυρούμεν. Και σας τα λέμε με τα πάσης βεβαιότητος, με τα απολύτου βεβαιότητος. Γι' αυτά λοιπόν τα γεγονότα γίνεται λόγος στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και βέβαια και εκ μέρους είπα των Ιερών Ευαγγελιστών, αλλά και του Αποστόλου Παύλου και λοιπόν Αποστόλων. Αφού εωράγαμε, αφού ακικώαμε, αφού εψηλαφίσαμε. Πιάνε τους πιάνει όλους. Όλοι μας. Δεν είναι μόνο ένας. Πιάνε όλους. Είναι όλοι. Πράξεις λοιπόν, η πράξη λοιπόν των Αποστόλων κυρίως μιλάνε, γράφουν και για άλλους Αποστόλους, αλλά κυρίως είναι πράξεις ενός Αποστόλου με τη συνοδεία του, του Αποστόλου Παύλου. Να δούμε με πώς, όχι με, πώς ξεκίνησαν οι Απόστολοι το έργο τους. Ο Ιερός Χρυσόστομος μιλάει πάρα πολλές φορές για ορισμένες εντολές ή για μία εντολή. Και κατηγορηματικά και με επιμονή μεγάλη, λέγει «Θα σας την αναφέρω και μία και δύο και τρεις» πάρα πολλές φορές. Γιατί μέχρι που να βεβαιωθώ ότι έγινε πια ζωή σας και η ζωή που υπάρχει φαίνεται στην κίνηση, στην πνοή και σε όλα. Και στην προσπάθεια και στο δυναμισμό, σε όλα φαίνεται η ζωή. Λοιπόν και εγώ, λέγει, θα σας τονίζω συνεχώς, μιλούσα για την ελεημοσύνη συνεχώς. Και εμείς εδώ έχουμε αναφερθεί σε γεγονότα των πράξεων των Αποστόλων και θα επαναλάβουμε γιατί είναι ανάγκη, πρέπει να είναι ανάγκη, όπως είναι η πείνα, όπως είναι η δίψα, γιατί αυτά τα γεγονότα
είναι που δίνουν ζωή στη ψυχή μας. Και εμείς λοιπόν εδώ, μετά από το λόγο που κάναμε για την ανάληψη του Κυρίου και λοιπά γεγονότα που τα παρατρέχουμε, ερχόμαστε στο μεγάλο γεγονός που το ζει η Εκκλησία μας και εμείς, η Εκκλησία κάθε μέρα και εμείς όλη την ημέρα. Το γεγονός αυτό που ζούμε κάθε μέρα και όλη την ημέρα είναι η Πεντηκοστή. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος και να μην είναι το σώμα μας ναός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί μέσα το Άγιο Πνεύμα. Μα το θυμόμαστε. Τον Κύριο που λέγει «Χτυπάω την πόρτα, ανοίξτε μου να μπω». Μας την έχει χτυπήσει την πόρτα. Και έχει μπει μέσα ο Κύριος. Και εμπεριπατήσω εν αυτής και θα μείνω μέσα τους και θα περπατήσω μαζί τους και θα φάω και μαζί τους. Έχω ετοιμάσει μια ομιλία για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο και για τον Άγιο Λογκίνο. Μου έχει κάνει τεράστιο, έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές, αδέλφια μου, αλλά βλέπετε, μιλάω τώρα, κάνω δική μου τοποθέτηση, πώς εγώ το αισθάνομαι, γιατί βλέπω τη φτώχεια μου. Έχω διαβάσει, ξαναδιαβάσει, ξαναδιαβάσει, ξαναδιαβάσει. Δεν μου κολλάει εύκολα. Γι' αυτό να τοποθετούμε εγώ. Και την αιτία την καταλαβαίνω. Είναι η πνευματική μου φτώχεια. Θα το καταλάβετε γιατί το λέω εκείνο. Στο θέμα επάνω μιλάω για πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι εκείνο που έδωσε και δίνει τη ζωή στην Εκκλησία. Και που με κατοικεί και μέσα μας. Πρόκειται για την περίοδο αυτή για την οποία μιλάμε, την Αποστολική εποχή, για έναν Άγιο, τον Άγιο Ιγνάτιο Θεοφόρο, που τον χειροτώνησαν επίσκοπο τα χέρια των Αγίων Αποστόλων, τα ίδια. Και λέει ο Ιερός Χρόστομος ένα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε ποια χέρια τον χειροτώνησαν. Σας περνάει από το λογισμό ποιος πρέπει να ήταν εκείνος που τον χειροτώνησαν τα χέρια των Αγίων Αποστολών. Αφού ένας από αυτούς, ο Απόστολος Παύλος, παραγγέλει στον Τιμόθεο σε μια επιστολή να μην απλώνεις τα χέρια σου εύκολα και να χειροτονείς τον άλλον. Γιατί κοινωνείς, παίρνεις μέρος εφόσον είναι ανάξιος στα δικά του αμαρτήματα. Ό,τι πράξει από εκεί και πέρα αυτός, τα κουβαλάς στην πλάτη σου εσύ. Χείρας τα χέρια, ταχαίως, γρήγορα, μηδενή επιτίθη, μην τα βάζεις. Μηδεκινώνει αμαρτίας αλωτρίων, ούτε να παίρνεις μέρος στα αμαρτήματα που έχει κάνει εκείνος αφού το χειροτονείς και είναι ανάξιος. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, σκεφτείτε το καλά, αυτός που το συνιστούσε αυτό, άπλωσε τα χέρια και χειροτώνησε τον Άγιο Ιγνάτιο Θεοφόρο. Και όντως ήταν Θεοφόρος. Ο Τραϊανός ο αυτοκράτορας, όταν οδηγήθηκε μπροστά του,
του είπε, είχε διάλογο μεταξύ τους και του είπε ο Άγιος Ιγνάτιος, πώς μιλάς έτσι σε ένα θεοφόρο, σε ένα θεοφόρο. Πίστευε ότι έφερνε, κουβαλούσε. Μιλάμε ότι θα κατοικήσω μέσα σας, θα περπατήσω μέσα σας, θα μιλήσω μαζί σας. Και λέει, το ρωτάει ο Τραϊανός, γραμμένα πολύ ωραία στα τέλη, σε φύλλα χαρτιού, και τι εστί θεοφόρος, και τι έχει να πει, του λέει, θεοφόρος, ο των Χριστών, αφού του μίλησε για τον Σταυρωμένο Κύριο, φέρον εν τη στέρνης, αυτός που φέρει στα στέρνα του, στέρνα είναι αυτά εδώ, των Χριστών, αυτός που φέρει στα στέρνα τον Χριστό. Οδηγήθηκε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από την Ασία γέρονων 86 ετών πεζός στη Ρώμη για να μαρτυρήσει, για να δώσει τη ζωή του. Εκεί ρίχθηκε στα θηρία και τον φάγανε. Αλλά έλεγε στους χριστιανούς που ζητούσαν να μπουν μεσάζοντες για να τον απαλλάξουν από το θάνατο. Γιατί σε χρειαζόμαστε, του λέγανε. Και έλεγε, αφήστε με να με φάνε τα θηρία και να με κάνουνε αλεύρι στο στόμα τους, αλεύρι του Ιησού Χριστού. Ο ένας είναι αυτός που είχε κατασαγηνεύσει και άλλα έχει μέσα, τα παρατρέχω. Ο άλλος, ο Άγιος Λογκίνος. Ξέρουμε ότι ήταν ο Άγιος Λογκίνος. Ο Φρούραγος που φύλαγε το Χριστό στο Σταυρό επάνω. Όταν γίνεται τα γεγονότα, είπε, είναι Θεός. Όταν σύστηκε η γη, όταν έσβησε ο ήλιος, όταν άνοιξε τα βήματα, αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως. Βγάζει αυτά που είχε και λέει, είμαι χριστιανός. Οι άρχοντες τον κατεδίωξαν. Έφυγε εκείνος και τον αναζήτησαν. Οι φρουρά, οι στρατιώτες του άρχοντα, φτάσαν στο σπίτι του και άνοιξε την πόρτα και μπήκαν μέσα. Όχι φρουρά που εκείνος διέταζε, άλλοι στρατιώτες. Μπαίνουν μέσα, λέει, ποιον ζητάτε? Τον Λογκίνο ζητάτε. Περάστε. Παραγγέλει να του παραθέσουν, να τους παραθέσουν τράπεζα για να φάνε. Μία ημέρα, δύο ημέρες, τρεις ημέρες. Τους περιποιήθηκε σαν να ήταν οι απεσταλμένοι από τον ουρανό. Και βέβαια την τρίτη μέρα λέει, εγώ είμαι. Χέρια που μας περιποιήθηκαν και μας φιλοξένησαν, δεν απλώνουμε σε αυτόν. Όχι. Εσείς μου φέρατε την πρόσκληση για να πάρω μέρος στο δείπνο του ουρανού. Και εγώ να μην την πάρω την πρόσκληση. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Το έχει στα αρχαία και λοιπά μέσα. Έχει μεγάλη γλύκα. Πολύ μεγάλη γλύκα. Λέει, εσείς μου τη φέρατε την πρόσκληση. Και εγώ την πρόσκληση να την γυρίσω πίσω. Όχι. Σπάθουμε.
Δεν απλό, δεν αγγίζουμε, γράφει το βιβλίο στα αρχαία μέσα, το σπαθί μας στο κεφάλι σου. Τους πίεσε τόσο πολύ που άπλωσαν το χέρι στον Άγιο Λογκίνο. Αλλά στη συνέχεια απλώθηκε και στη, σε κοινό το κεφάλι του Ιστολογίου Επιστημονή. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι για αυτή. Έτσι είναι. Γιατί αναφέρει η βιογραφία του ότι περπάτησε μερικά μίλια χωρίς κεφάλι. Χωρίς κεφάλι, περπάτησε. Και ότι έβγαλε γάλα και νερό, το κέμα, κέμα από το λαιμό του. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ηλουσμένοι στο Άγιο Πνεύμα και στο Θείο Φως θεωρούν πανηγύρι ουράνιο τη συμμετοχή στο μαρτύριο. Πιστεύουν ότι γίνονται συγκοινωνοί συμμέτοχοι του Σταυρού του Χριστού. Και όλη η γλύκα του ουρανού στο μαρτύριο έρχεται και τους αγκαλιάζει. Πονάνε μεν, αλλά ο πόνος με τη χάρη του Θεού είναι πόνος γλυκός και υπομονής πόνος. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέγω, αν θέλουμε να δούμε το Πνεύμα το Άγιο πώς λειτουργεί και πώς διακονεί τους Αγίους του Θεού, και μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί, όλοι, όχι μόνο οι Απόστολοι, είχαν το όνομα Άγιοι, όλοι. Και επί της οδού βαδίζουν στον δρόμο του Χριστού. Και εμείς που ανήκουμε σε αυτό που λέμε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, δεν έχουμε καμία διαφορά από τη χορηγία του Αγίου Πνεύματος που έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έδνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα. Τώρα η συμμετοχή μας είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Αλλά το πώς το καταλαβαίνουμε εμείς και πώς εκπέμπεται προς τα έξω, αυτό δεν γίνεται να είναι ορατό σε εμάς. Όπως δεν γίνεται ορατό, πως δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι αυτή η δύναμη που λέγεται ζωή και περνάει μέσα από όλα τα όντα και γεννιόνται αυτά και μεγαλώνουν, χωρίς να πάρουν γίνεις καθόλου. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Δεν διαφέρει καθόλου. Τώρα και το έχει πει ο Κύριος. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Μοιάζει με τον κόκκο του συνάδελφου. Το βάζει μικρό, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Καταλαβαίνω πως μεγαλώνει εμείς. Αυτό λέει ο Κύριος. Όχι. Και το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται για μας. Ανάλογα τώρα με τη θέση και την προσφορά και την προσπάθεια που κάνουμε εμείς. Μετά από τα όσα είπα και από τους Αγίους της Εκκλησίας και από τα υπόλοιπα, έρχομαι στο κομμάτι εκείνο που το έχουμε πολλές φορές διαβάσει, ακουστεί εδώ μέσα, γιατί είναι όντως εδώ είναι η κολυμβήθρα του Αγίου Πνεύματος. Εκκλησία εδώ μέσα. Δεν πρέπει να κλάψουμε λιγάκι? Αυτοί οι παππούδες που τη χτίσανε, πόσα είναι, πρέπει να είναι 100 χρόνια αυτή η εκκλησία. Εγώ είμαι 65 περίπου και τη βρήκα. Και ποιο μπορεί να πρέπει. Και τη βρήκα. Δεν πρέπει να γεμίσουμε συγκίνηση. Θα είχε 3.000 κατοίκους στην πόλη που τότε που έγινε αυτή η εκκλησία. Και όλες οι άλλες, οι μη εκκλησίες, και η Ανάληψη και τα Ρέστα, και η Παναγία.
και ο Άγιος Σώματος. 10 άνθρωποι, 30 εκκλησίες γύρω-γύρω, ωραιότατες. Ήσαν απλοί και είχαν φώτιση που λέει ο λαός Θεού και κατοικούσε μέσα στην απλότητά τους, γιατί απλό είναι το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Είναι όντως λοιπόν κολυμβήθρα, Χριστέ μου και Αγία Τριάδα, ας μας φωτίζουνε. Να λαχταράμε να είμαστε κοντά στον Χριστό και στη μελέτη του που κάνουμε στο Λόγο του Θεού, Πνεύμα Άγιο πάλι εκπέμπεται. Γιατί αυτά είναι γραμμένα με βάση το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Αφού άλλος τους είπε, εγώ σας στέλνω για να κηρύξετε, αλλά δεν θα βάλετε στο μυαλό σας από πριν τι θα πείτε. Την ώρα εκείνη που θα τα πείτε, θα σας τα βάλει μέσα το Πνεύμα το Άγιο. Δώσει ημίν το Πνεύμα το Άγιο, λέει η Αγία Γραφή. Μη με ερμηνεύσετε, δεν με ερμηνεύσετε καθόλου. Και εμείς λοιπόν εδώ ήρθαμε για να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Να πάρουμε δύναμη από τον Θεό, να συζητήσουμε μαζί Του για Αυτόν, να μας περάσει το μήνυμα Του μέσα, ότι είμαστε αετοί για να πετάξουμε ψηλά και όχι φίδια για να στερνόμαστε πάνω στη γη. Ερχόμαστε λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσω τα πιο κύρια από αυτά, γιατί δεν θα μας πάρει και ο χρόνος. Χτύπησε ήδη και μισή η ώρα. Λέγει, λίγα θα λέω και λίγα θα διαβάζω, ότι ήσαν συγκεντρωμένοι, το ξέρουν πολύ καλά, οι Άγιοι Απόστολοι, στο Υπερόν, εκεί που τους είχε πει ο Κύριος. Εκεί θα είστε κλεισμένοι. Και είχα κλειστεί μέσα, άλλωστε, λέγει η Γραφή, δια των φόβων των Ιουδαίων. Φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Ήταν όντως δειλοί οι Απόστολοι. Όσο δεν παίρνει άλλο. Πριν βέβαια την Πεντηκοστή. Λοιπόν εκεί μέσα στο Υπερό που ήσαν συγκεντρωμένοι, όλοι λέει μαζί, επί το αυτό, στο ίδιο χώρο, εγένετο άφνο εκ του ουρανού, ήχος ακούστηκε από τον ουρανό, αέρας δυνατός, ως περφερωμένης βιαίας πνοής, και πλήρωσε όλο τον οίκον που ήσαν καθήμενοι και γέμισε όλο τον οίκο, άλλωστε η Εκκλησία του Χριστού ήταν η Απόστολη, η Εκκλησία του είμαστε και εμείς. Λίγοι είμαστε, μακάρι να μας κρατάει ο Θεός, έστω εμάς τους λίγους που βρισκόμαστε εδώ μέσα, με τη χάρη του ζωντανούς. Και μην ξεχνάτε, δεν είμαστε άξιοι, αλλά αγαπάμε τον Κύριο και είμαστε εδώ πέρα, μην ξεχνάτε, εκείνο που είπε ο Νόε, αν είναι 10 άνθρωποι που πιστεύουν Κύριε και σε αγαπάνε, θα καταστρέψει τον κόσμο. Όχι, του λέει. Και βρέθηκε αυτός, τα παιδιά του, τη γυναίκες τους. Να είναι αυτοί που τον αγαπούσαν. Και γι' αυτό και έγινε ο κατακλυσμός. Έξω λοιπόν από αυτόν τον χώρο που βασιλεύει το Πνεύμα του Άγιο και είναι ο Κύριος και μιλάει μαζί του, οργιάζει το κακό. Κατακλυσμός γίνεται. Ας έχουμε το λόγο του στο νου μας. Ας αγαπάμε τον Κύριο. Ας του μιλάμε καθοδόν. Γιατί είμαστε έτσι ζωντανοί. Νεκροί οργανισμοί δεν είμαστε ποτέ. Και οι Απόστολοι λοιπόν δέχθηκαν το Πνεύμα το Άγιο που έφτασε λέει σαν δυνατός αέρας και γέμισε όλο τον οίκο όπου καθόντουσαν. Και φανερώθηκαν πάνω από τα κεφάλια τους γλώσσες
πύρινες γεμάτες από φωτιά. Και βέβαια λέει εδώ ότι οι άπαντες επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και ήρξε το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτής αποφέγγεσθε και άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Εμείς έχουμε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, είπαμε, δεν έχουμε την απέτηση και την αμαρτία μεγάλη να μιλήσουμε ξένες γλώσσες. Εμείς θέλουμε να μιλάμε μία γλώσσα μόνο. Αυτή που μας είπε ο Κύριος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Να του ζητάμε στην προσευχή μας και θα μας δώσει. Αλλά ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, κανένας μας δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε από τον Κύριο, αν προηγουμένως λέγει, δεν επικαλεστεί το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν επικαλεστεί το Πνεύμα το Άγιο, να μας φωτίσει και να μας καθαρίσει, δεν και να ζητήσουμε δεν παίρνουμε. Ουδείς δύναται υπήν Κύριε Ιησού, ημίεν Πνεύματι Αγίω. Κανείς δεν μπορεί να πει ούτε το όνομα του Κυρίου, παρά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος. Εχθέ και σκήνωσον εν ημίν και αυτό που κάνουμε. Και καθάριζον ημά. Στην αρχή που κάνουμε την προσευχή, είναι προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο ημινογράφος την ημέρα της Πεντηκοστής. Όλα τα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και τα υλικά αγαθά, πολύ περισσότερο και τα πνευματικά αγαθά. Άλλωστε, ο συντηρητής της ζωής πάνω στο σύμπαν, όχι στη γη μόνο, ο συντηρητής είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και παρηγορητής. Μιλάμε για τη συντήρηση της ζωής. Η παρηγορητής, μιλάμε για το υλικό μέρος. Το υλικό μέρος. Ως προς το πνευματικό, βεβαίως, αφού για αυτό το λόγο υπάρχει, ναι, για να μας φωτίζει, να μας ενισχύει, να μας παρηγορεί. Ναι. Έτσι είναι το Πνεύμα το Άγιο, χορηγείται για να είμαστε ζωντανοί. Πώς το λέει εκεί πέρα στην εκκλησία μας μέσα. Και δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση υψούτε λαμβρύνεται. Λέει, με το Άγιο Πνεύμα. Είναι η μονάδα. Είναι το άλλο παρακάτω. Δεν ξέρω αν είναι αυτό. Λέει, με το Άγιο Πνεύμα κάθε ψυχή γίνεται ζωντανή. Έτσι λέει, πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση, και αφού καθαρίζεται, λαμπρύνεται. Γίνεται λαμπρύ. Το Άγιο Πνεύμα τα κάνει αυτά. Δεν κάνουμε εμείς. Τα λέει η Εκκλησία μας τόσο ωραία, που πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας, όχι να ακούμε πώς ψάλλει ο ψάλτης, τι ακούγεται εκεί μέσα. Αν έχεις στο νου σου τι ακούς, συμμετέχεις και σε αυτά και τα ζεις. Και λέει παρακάτω, Άγιο Πνεύματι αναβλύζει, Άγιο Πνεύματι, το Άγιο Πνεύμα πηγάζει από τα ρήθρα, από τις πηγές της χάρης του Αγίου, της Αγίας Τριάδος. Και συνεχίζει και λέει, για να δίνει ζωή προζωογονία, λέει. Αυτό, γι' αυτό είπα συντηρητής, δίνει τη ζωή σε υλικά και πνευματικά αγαθά. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, νεκρώνεται το σύμπαν. Το σύμπαν, όπως θα πούμε, μιλάμε για την υλική ύπαρξη. Αλλά και χωρίς αυτό και οι ψυχές νεκρώνονται. Λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, λέει Καπαλόπουστας Παύλος, όταν αμαρτάνετε. Κάθε φορά που αμαρτάνετε, λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο.
είμαστε ναοί εκκλησίας του Αγίου Πνεύματος. Και δεν βλέπετε τι λέει εκεί ο ψαλμωδός. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και διαταπεινωμένη. Έτσι πράγμα. Μέσα λοιπόν στην εκκλησία αυτή γίνεται θυσία ιερή. Και αυτή η θυσία ιερή είναι να έχουμε πνεύμα ταπεινό. Μάθετε απ' εμού, λέει ο Κύριος, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Το λέει ο Κύριος. Κοιτάξτε με καλά. Εγώ είμαι πράος και ταπεινός την καρδιά. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι θέλετε να δείτε? Ό,τι μας ζητάει το έχει ο ίδιος προηγουμένως ως άνθρωπος ζήσει, ο Κύριος μας. Ζητάει ταπείνωση, κοιτάξτε την άκρα ταπείνωσή του και το σταυρό, θα το δείτε. Ζητάτε πραότητα, θα τη βρείτε και εκεί. Αυτός χαστοκιζότανε και δεν έβγαζε άγνα. Αυτός λέει, θέλετε και άλλη ταπείνωση. Πάτε παράδειγμα από τους μαθητάς, τι τους έκανε, τους έπαιρνε τα πόδια. Ο Κύριος μας είναι το υπόδειγμα και εμείς καλούμεθα για μίμηση. Κύριε, του είπαν οι μαθητές εχθές στο Ευαγγέλιο, το λέω για να μην γίνει καμία έσταση, Ευάγγελε, λέει, μα Κύριε, τις δίνεται σωθήνε. Δεν είπανε, ανθρώπινο το ερώτημα, αδυναμία εκφράζει όπως όλοι την αισθανόμαστε. Την αισθανόμαστε αδυναμία αυτή. Και λέμε, άρα για να σωθούμε, τι εις δίνεται σωθήνε. Και ο Κύριος μας λέει, εντάξει, είστε αδύνατοι βεβαίως και κάθε άνθρωπος είναι αδύνατος. Αλλά τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά τον Θεό. Μα ο Κύριος μας το λέει, το τονίζει, το φωνάζει δυνατά. Γιατί λέει ασχολείστε με τα τυποτένια και μου ζητά τυποτένια πράγματα. Άλλος μου ζητάει λεφτά, άλλος ζητάει και κουτά πράγματα, να τιμωρήσει ο Θεός τον εχθρό του και ούτω καθεξής. Βρε, εγώ σας δίνω τον παράδεισο που είμαι εγώ και εσείς μου ζητάτε λεφτά, κοπριές μου ζητάτε. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημί. Όλα αυτά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται. Και έρχομαι σε ένα άλλο μέρος. Είχε κάνει πύρος την προδιαγραφή. Ο Πέτρος ήταν ψαράς. Πέτρος και Ανδρέας, τα αδέρφια. Τους είπε, δε φταίω πίσω μου. Είχαν ρίξει τα δίχτυα, δεν είχαν πιάσει τίποτα, σου λέει, γελάτε πίσω μου, και τα παρατάνε και πηγαίνουν. Αγράμματοι, ήσαμε εκεί που δεν παίρνει. Προσέξτε, δεν θα πείτε, δεν θα κηρύξετε, αφού σκεφτείτε προηγουμένως. Το είπα προηγουμένως, το παραλαμβάνω τώρα γιατί έχουμε εδώ να δούμε. Θα έρθει η ώρα που θα ποτιστείτε. Και έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, και τι γίνεται? Και λέει, είδαν τους Αγίους Αποστόλους να μιλάνε κάποιες ξένες γλώσσες και ο Πέτρος πήρε το λόγο και μίλησε και είπε, Πάρθη και Μίδη κάτω από το περό είχαν μαζευτεί λαοί, φυλές και γλώσσες, λέει, από όλα τα μέρη της γης. Και από πάνω από το υπερό τον εξώστη ο Πέτρος. Ομιλούσε και τους λέει, εσείς οι Πάρθοι, οι Μίδοι, οι Ελαμίτες και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία,
και την Ιουδαία και την Καπαδοκία, το Πόντο και την Ασία, τη Φρυγία και την Παμφιλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης. Και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι και οι Ιουδαίοι και οι Κρήτες και οι Άραβες. Όλοι αυτοί σαν από κάτω. Και ακούγανε τον αγράμματο ψαρά. Τον αγράμματο ψαρά. Τον Πέτρο. Και λέει τώρα εδώ παρακάτω, ακούω με λαλούν τον αυτόν τις ημετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού. Μα τους ακούμε να μιλάνε αυτοί οι αγράμματοι, στη γλώσσα τη δική μας ο καθένας, να μιλάνε για τα μεγαλεία του Θεού. Και βέβαια, εδώ, κανείς βλέπει πράγματα μεγαλεία του Θεού. Ότι μέσα στο δίχτυ του Πέτρου, του ψαρά, το πνευματικό δίχτυ που άπλωσε, όταν κήρυξε πάνω από το Ιππερό, πιαστήκανε 5.000 ψάρια. Πέντε ή τρεις ήταν. Τρεις. Πρέπει να το λέω εδώ πέρα, για να το δούμε λιγάκι. Τρεις χιλιάδες. Ναι. Ναι. Και του είπαν, τι ποιήσομεν, τι να κάνουμε για να σωθούμε. Και η απάντηση ήταν, επαναλαμβάνω, σε ένα κήρυγμα του Πέτρου, κάποιο μικρού χρονικού διαστήματος, ούτε ώρας, αμέσως, χωρίς προηγούμενο, τι να κάνουμε για να σωθούμε. Και ο Πέτρος τους είπε, θα βαπτιστείτε στο Πνεύμα το Άγιον. Και βαπτίστηκαν, λέει, την ημέρα εκείνη, όσοι 3.000 ψυχές. 3.000 άνθρωποι. Μιλάμε και βεβαίως είναι ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού και είναι ανάγκη να ακούσουμε για το Άγιο Πνεύμα ότι είναι εντός μας και αυτό είναι εκείνο που μας δίνει και την αναπνοή του σώματος και την αναπνοή της ψυχής. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι και γάραν ψηλαφίσιεν, έτσι να κάνουμε, τον πιάνουμε τον Κύριο. Άμα πιάνεις Κύριο, την Αγία Τριάδα πιάνεις. Γιατί δεν υπάρχει χωριστά ο Κύριος από τον Πατέρα, ούτε από το Αγίο Πνεύμα. Εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατέρα είναι εμείς. Εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι σε μένα. Και αλλού λέει, τρεις εισί εν το ουρανό. Τρεις είναι αυτοί που βασιλεύουν στον ουρανό. Ο Ιωάννης, ο Θεολόγος. Μπράβο, ναι. Τρεις εισί εν το ουρανό. Ούτε ο Πατήρ Υιός και το Υιό Πνεύμα. Ούτε οι τρεις εν εισί. Αυτοί οι τρεις είναι ένα. Γι' αυτό λέμε εις ένα Θεόν. Πατέρα Παντοκράτορα και Κύριος ο Χριστός και Υιό Πνεύμα. Τριάδα ομοίως και αυτός. Ούτε οι τρεις εν εισί. Άρα λοιπόν, περνώντας εμείς το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε ένυπους μέσα, ένθρονους στο θρόνο τους, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα. Σταματάω εδώ για να έχετε κι εσείς το λόγο να καταθέσετε στο πνευματικό αυτό τραπέζι και σας θυμίζω τι είπε ο Άγιος Λογκίνος, να μην το ξεχνάμε, σε εκείνους που πήγαν για να τον σφάξουνε. Όχι, σας παρακαλώ, μου φέρατε μια πρόσκληση από τον ουρανό, μην μου την παίρνετε πίσω. Σφάχτε με. Εγώ πρέπει να βρεθώ, λέει κάπου αλλού, εκείνο που είπε ο Κύριος. Και ποιο Κύριος είναι ένα παρόμοιο. Αυτό το Πάσχα τρώμε μαζί. Λίγο πριν, στο μυστικό δείπνο το είπε. Μετά θα πιούμε μαζί από το άλλο ίνο της Βασιλείας του Θεού. Μεγάλη δουλειά. Αυτό, από αυτό δεν ήθελε να χωριστεί ο Άγιος Λογκίνος. Σε αυτό το τραπέζι ήθελε να κάτσει και πράγματι οι αυτοί που του πήγαν το προσφυτήριο τον οδήγησαν στο τραπέζι εκείνο. Και ο Άγιος Λογκίνος οδήγησε αυτού στο τραπέζι το ίδιο. Έχουμε χρέος, υποχρέωση ιερή όλοι μας
να καλέσουμε σε αυτή τη τράπεζα που είμαστε εδώ μέσα εμείς. Να μην φυτοζωούμε όπως φυτοζωούμε χρόνια ολόκληρα. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, ας μας φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, ας μας ενισχύει, ας μας δυναμώνει, ας μας παρηγορεί, αγαπητέ Μιχάλη, που είναι παρηγορητής, και ας μας δίνει αγάπη, να έχουμε ένα πνεύμα, μια ζωή, μια κίνηση, μια δράση όλοι μας. Αμήν. Δεις Βαγγέλη κάτι και μετά, έτσι ο πιστεύει λέει. Όχι, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ο Άγιος Λογγίνος κέρδισε την πλευρά, το είχα διαβάσει σε σοβαρό βιβλίο, ο Άγιος Λογγίνος κέρδισε λέει την πλευρά του Χριστού. Το λέω απλά, συγχωρέστε με για το ναι. Το διάβασα σε πολύ κάτι του Σωτήρος, αν θυμάμαι περιοδικό. Δεν ξέρω από πού το είχαν γράψει και το διάβασα και μου είχαν μεγάλη εντύπωση ότι ο Λογγίνος, που ήταν αρχηγός, λέει, ο εκατόνταρχος, γιατί είχε 100, δικαίωμα 100 στρατιώτες, ναι. Έκαμε τι, κέρδισε με τη λόγχη του ο ίδιος γύρω στην πλευρά του, αν είναι, αν ακόμα ζει ο... Ναι, αλλά... Το διάβασα, δεν ξέρω, αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Ο Ευαγγελιστής μνημονεύει και λέει, εις των στρατιωτών... Εις των στρατιωτών. Ναι, δεν λέει ο εκατόνταρχος. Ναι, την πλευρά αυτού κέρδισε, ήγηξε λέει, και ήγηξε και ευθέως, εξή θέμα και ήρεμα. Είστε στρατιωτών. Εγώ το είχα διαβάσει ότι ο Λογγίνο, ο Άγιος Λογγίνος, έκανε σε περιοδικό του Σωτήρος. Δεν πάει αυτός. Ναι, εγώ δεν το πω αυτό, εγώ ξανά το Βαγγέλη. Το είχα διαβάσει, μου έκανε εντύπωση. Συγχωρέστε με που το... Δώστε τον ομολό σας, παρακαλώ. Ο πιστεύει. Δεν θα υποδείξω. Που θα πω ότι το Πνεύμα του Άγιο που ασχοληθήκαμε σήμερα, που όπως είπατε πολύ σωστά ότι αν λείψει το Πνεύμα το Άγιο θα υπάρχουν να ζούμε κι εμείς και τα πάντα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν κάτι κάνουμε και όπως είπατε στεναχωρίζουμε το Πνεύμα το Άγιο, η συνείδησή μας θα μας ελέξει. Και αλίμονό μας αν δεν τη βάλουμε πάλι στην τάξη, που ο Κύριος μας έχει αφήσει εφόδια και πάρα πολλούς τρόπους για να τη βάλουμε πάλι στην τάξη. Mm. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τότε μπορεί να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και να λέει μέσα μας, ας τους ζωντανούς νεκρούς να πάνε εκεί που πάνε και ακολούθαμε και θα μείνουμε εκτός νηφίου. Τίποτα. Ένα γιουλε δίνεσαι να μου φέρεις την απολό σου. Κάτι έχεις, κάτι. Τι να πω άσχετο. Θα πεις. Καμία, δεν υπάρχει άσχετο τύπο. Θα σταθώ λίγο στο πνεύμα, διότι από εδώ ξεκινάνε τα πάντα, ας πούμε. Λέει μια ευχή της Εκκλησίας ότι ελπίζουμε τον Πατήρ κατά φυγή μου Υιός σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο. Για να έρθει όμως, αγαπητή μου αδελφή, το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο, θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η θυσία, διότι δεν λαμβάνει ο άνθρωπος πνεύμα αν δεν δώσει λίγο αίμα. Ή έστω να αποδεχτεί θυσία ο Άγιος Λογγίνος, που αυτό το πράγμα τώρα στο μυαλό μας φαίνεται και λίγο εξωπραγματικό. Περπάτησε χωρίς κεφάλι, λέει. Χωρίς κεφάλι. Και αυτό δεν είναι τίποτα για τη χάρη του Θεού. Τίποτα, ούτε χρειάζεται σκάλισμα. Τα πατερικά κείμενα λένε το εξής. Όταν οι γεροντάδες εποχής εκείνης που είχαν έργο όλη τη ζωή στην έρημο, έκαναν παράπονα στο Θεό, αν τους είχε ξεχάσει. Ήθελαν πάση θυσία λίγο θλίψη, κάτι να αισθάνονται την παρουσία τους, κοντά του. Ναι. Και βλέπω τώρα στην τηλεόραση στις μέρες της δικής μας ότι όταν ή τίποτα Άγια λείψανα ή καμία Αγία εικόνα, ας πούμε, πώς πάει ο κόσμος εκεί είναι γραμμή και σπρώχνεται και πολλές φορές και τσακώνεται και ζητάει από τον Θεό να του πάρει έστω και λίγο το πόδι του που του πονάει, λίγο το μάτι του, γιατί δεν πιστεύω να έχει και τίποτα συγκλονιστικά πράγματα. Και συγκρίνουμε και λέμε τώρα πόσο πολύ αγάπησαν αυτοί οι άνθρωποι τον Θεό και ζητούσαν τη θυσία, διότι είναι ξεκαθαρισμένο, δεν υπάρχει αφιβολία για αυτό το πράγμα, ότι όταν ο άνθρωπος δεν αγαπήσει τον Θεό,
δεν ταπεινωθεί και δεν μετανοήσει, εδώ έλεγε ο Άγιος Σουλιανός, αν κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να συγκρατήσω και όλα τα ονόματα. Ναι, ναι, εκεί είναι. Ότι έχει στο μυαλό σου τον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Το είχε αφήσει λίγο η χάρη του Θεού τότε. Ένας άλλος γέροντας, πολύ μεγάλο πνευματικό ανάστημα, και αυτός έλεγε, Κύριε, άσε μου λίγο ακόμα χρόνο για να μετανοήσω. Και εμείς έχουμε ένα πονοκέφαλο και πάμε και σοργιαζόμαστε στην Άγια Λείψη του κάθε Αγίου να μας το πάρει. Δεν έρχεται, αγαπητοί μου αδερφοί, το πνεύμα του Άγιου, άμα ο άνθρωπος δεν θυσιάστηκε λίγο. Αλλά ακόμα εκεί η αγάπη του Θεού είναι τόσο πολύ μεγάλη, ας πούμε, προς το πλάσμα του, που λέει η Γραφή ότι και στις ημέρες μας, παρότι δεν είμαστε άξιοι και πρώτος εγώ, ας πούμε, να κάνουμε έργο, όπως κάνανε οι γιοντάδες της εποχής εκείνης, αν ομολογήσουμε και κρατήσουμε την πίστη μας, θέλω σου έρθει, λέει, η έσχατη πρώτη και η πρώτη έσχατη. Δηλαδή και αυτοί που δεν θα έχουν έργο, όπως οι γεροντάδες, θα είναι ομολογητές. Και ίσως έχουν και παρουσία μεγαλύτερη στον Κύριο. Και αυτό το λέω μόνο για να δείξω ποια είναι η αγάπη του Θεού, πόσο πολύ έχει αγαπήσει ο Θεός τον άνθρωπο. Και να κλείσω με το εξής απλό πράγμα. Φανταστείτε όλη τη σοφία του κόσμου, όλη την επιστήμη του κόσμου, που στις ημέρες μας δεν αφισβητεί κανείς ότι έχει φτάσει στα σημεία αυτά που έχει φτάσει. Και να βάλουμε και έναν άνθρωπο να μην έχει πάει σχολείο, αλλά να τον έχει επισκιάσει χάρη του Θεού, ο ένας μεν θα κάνει σημεία και τέρατα, θα κάνει υπερφυσικά πράγματα και ο άλλος ακόμα θα ψάχνεται να βρει το εγώριο του καρκίνο. Ποια είναι η χάρη του Θεού. Και ευχαριστώ πολύ που μου άνεσαι. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμήθηκα πολύ καλά τώρα στο περιοδικό Νίκη. Ναι. Που είναι για τα παιδάκια, εκεί το είχα διαβάσει αυτό για το Λογκίνο. Ναι, τώρα θυμάμαι καλά. Γιατί έσφιξα το μυαλό μου που λέμε αυτή τη στιγμή και θυμήθηκα. Και στο καπί μέσα μου το είχε δώσει ο Νίκος, αν δεν είναι εδώ απόψε, ένας Παπαγεωργίου που έρχεται εδώ. Α. Δεν ξέρω πού το προμηθεύεται, καλό, πολύ, έχει πάρα πολύ καλό περιεχόμενο αυτό το περιοδικό και εκεί διάβασα για τον Λογκίνο. Το, έτσι το διατύπω, ναι, Νίκη λέει, αυτό το περιοδικό. Το στόμα θα βγάλετε για την Νόκη, αν μην ξεκινήσει. Εκατομμύρια είναι οι Ρώσοι, οι Άγιοι, οι μάρτυρες. Αλλά και αυτοί όλοι δεν ήταν τίποτα διαφορετικό. Ένας άνθρωπος έχει μας με ποια διαφορά, ότι αγαπήσαν τον Θεό τόσο πολύ. Καθαρίσαν την καρδιά του, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Μα ο άνθρωπος δεν καθαρίσει την καρδιά του, δεν έρχεται χάρη στον Θεό. Δηλαδή, φθόνος, μίσος, υπερηφάνεια, κακία, προσκόλληση στα υλικά αγαθά, η χάρη στον Θεό δεν έρχεται έτσι. Να πω πάλι κάτι, λίγο κάτι. Η μέλισσα στον χρόνο του μέρους δεν πατάει, μόνο η μύγα. Για να σου πει, μην λέμε εδώ για το. Τα πέρα καθαρό μέσα, δεν είναι. Πέφτει από μακριά τη θέση. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έχει πει ότι τα πάντα να τα δώσετε όταν σας δείξουν και το σπαθί όταν μπει πάνω στο κεφάλι σας. Την πίστη να μην δώσετε. Διότι τότε θα τα έχετε χάσει τα πάντα. Και βλέπω εδώ ότι οι μάρτυρες από ό,τι ακούστηκε και έχω συντονιστεί όταν ακούγανε για σπαθί, μαρτύριο, κάνανε χαρά. Πανηγύρι. Να μας βοηθήσει και εμείς να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Αν επιτρέψει ο Κύριος είναι να φτάσουμε εκεί. Δεν έχουμε το ηθικό ανάστημα για το πνευματικό να μαρτυρήσουμε, αλλά τουλάχιστον να ομολογήσουμε. Μιχάλη, κοίταξε να δεις. Η ομολογία είναι το πιο απλό πράγμα, το κάνουμε. Που τρεπόμαστε, περνάμε από μια εκκλησία και τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό που μας παραξηγήσουν για πώς το πούμε. Όπως η Αγία Κατερίνη σήμερα. Αυτή είναι μια ομολογία ανώπιον του Κυρίου. Άρνηση. Το διάβασε 18 χρόνια. Ναι. Ήξερε πολλές γλώσσες για η Κατερίνη. Το διάβασε το βίο της και αυτό ήταν συλλογιστικό. Εν πάση περιπτώσει, μην τρώμε περισσότερο χρόνο, να είμαστε έστω και πιο λίγο για να μην κουραζόμαστε και κάνουμε λακίσουμε. Εδώ δεν αντέχουμε σε αυτό, Μιχάλη. Μιλάμε για μαρτύρια. Αλλά πώς είναι το Στεφάνι, τον Άγγελο που τον κράταγε το Στεφάνι και ήταν έτοιμο να το περάσει. Και πήγαινε κάποιος και του λέγε, τον τράβαγε και του λέει, τι σου έκανα, Χριστιανέ μου, που μου παίρνει το Στεφάνι.
Έτσι, το βλέπανε οι Άγιοι, ήταν ο Άγιος να τους περάσει το στεφάνι. Έτσι ήταν ο Κύριος όμως, δυνάμω, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος. Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, προς τοις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των εκκλούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μην συνέχεις ημάς χειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από τον Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστώ την παρέα.